Πολλά ερωτηματικά και μεγάλη ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι το διάστημα μεταξύ 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου διακινήθηκε από και προς το λιμάνι του Βόλου φορτίο αποβλήτων από τριγωστάσιο της Χαλιβουργίας που θεωρείται ότι περιείχε το ραδιενεργό στοιχείο Κέσιο 137. Το φορτίο μεταφέρθηκε με πλοίο από το λιμάνι του Βόλου για καύση σε εργοστάσιο της Σαρδινίας. Εκεί, σύμφωνα με ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης υπερβάσεις στα επίπεδα της ραδιενέργειας 3 φορές πάνω από τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, μας διαβεβαίωσε ότι το φορτίο δεν είχε πρόβλημα, πληρούσε τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επεστράφηκε όμως μέρος του, διότι το εργοστάσιο επεξεργασίας της Ιταλίας είχε θέσει από μόνο του κατώτερα όρια από τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει ενημερώσει για την επιστροφή του υλικού σχετικό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το φορτηγό πλοίο Έλσουμ κατέπλεψε στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου στις 4 Ιουλίου χωρίς να υπάρξει παραμικρή ενημέρωση του οργανισμού λιμένος. Ο οργανισμός είναι όπως είναι ένα αεροπλάνο. Εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες. Ένας ταξιδιώτης όταν μπει μέσα, κάποιος κάνει τον έλεγχο των αποσκευών, κάποιος κάνει τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των προσώπων και μπαίνει στο αεροπλάνο και φεύγει. Εμείς εξυπηρετούμε τα φορτία. Ο έλεγχος γίνεται από το λιμεναρχείο και από το τελωνείο. Οι έλεγχοι λοιπόν αυτοί δεν δείξαν τίποτα. Στο λιμάνι του Βόλου, εφόσον έγιναν κάποιες δειγματοληψίες στο ύποπτο φορτίο, το υλικό μεταφέρθηκε ξανά στη Χαλιβουργία, όπου και παραμένει έως σήμερα. Η εταιρεία με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το επίμαχο φορτίο και πως φροντίζει πάντα για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων της. Η εκφόρτωση του επιστραφέντος υλικού στο λιμάνι του Βόλου, η μεταφορά του και η απόθεσή του στον χώρο του εργοστασίου έγινε υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Έχουν ήδη ληφθεί δείγματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δείγματα από το επιστραφέν υλικό από το χώρο του εργοστασίου και αναμένουμε τα αποτελέσματα ίσως και σήμερα. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά να της αποσταλούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία διακίνησης του ύποπτου υλικού, ενώ με άλλο έγγραφο προς την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ζητά να της κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα δείγματα τα οποία ελήφθησαν από το υλικό άμα τη επιστροφή του από την Ιταλία. Ερευνούμε το θέμα, το παρακολουθούμε σε βάθος. Είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο και την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και προστασία του πληθυσμού αποτελεί βασική και πρωταρχική μας προτεραιότητα. Το συγκεκριμένο συμβάν προκαλεί πάντως μεγάλη ανησυχία για το θέμα της διακίνησης μέσω του λιμανιού του Βόλου φορτίων από το εργοστάσιο της Χαλιβουργίας, όπου πριν από λίγα χρόνια προέκυψε μείζον σύντημα με τα επίπεδα των διοξινών στη γύρω περιοχή, ενώ πρέπει να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, με δεδομένο ότι η διακίνηση ανάλογων υλικών γίνεται σε απόσταση αναπνοής από το σημείο ελιμενισμού μεγάλων κρουαζιεροπλοίων που μεταφέρουν χιλιάδες τουρίστες. Θα υπήρχε άραγε χειρότερη διαφήμιση για την περιοχή από μια ενδεχόμενη διαρροή πληροφορίας για εντοπισμό ραδιενεργών υλικών σε ένα εμπορικό λιμάνι. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα θέματα της δημόσιας υγείας για τους εργαζόμενους στο λιμάνι, αλλά και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής.